διαμονή της 25ης Μαρτίου σήμερα και όπως είχε καθιερωθεί, σε κάθε σχολείο λάμβανε χώρα και μια μικρή γιορτή για να τιμήσουν τους ήρωες και να μάθουν τα παιδιά την ιστορία. Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης, οι τρεις ιεράρχες, τον κύριο Στέφανο Μακρυγιάννη. Καλησπέρα, κύριε Μακρυγιάννη. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όποιον μας παρακολουθεί. Πώς κυλήσει η σημερινή ημέρα και πώς γίνεται με τηλεδιάσκεψη να μεταφέρει ένας εκπαιδευτικός αυτή τη γιορτή και όλο αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια στα σχολεία? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης είναι πολύ πιο δύσκολο να αντικατασταθεί ή να υποκατασταθεί οποιαδήποτε διαζώσεις, διαδικασία και δράση, πόσο μάλλον μια γιορτή που εκ της φύσεώς της είναι συλλογική, συμμετέχουν πολλά άτομα ταυτόχρονα, απαιτεί πρόβες και όλο αυτό που έχουμε γνωρίσει από τις γιορτές και ο καθένας από εμάς στα μαθητικά του χρόνια, μέχρι και τώρα που είμαστε επαγγελματίες εμείς ως εκπαιδευτικοί. Τέλος πάντων, αυτή η υποκατάσταση έγινε με έναν τρόπο σήμερα μέσω μιας δίωρης διαδικασίας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν ενιαία η γιορτή ανά σχολείο. Κάθε τάξη έκανε τα δικά της, έκανε έναν εορτασμό εντός τάξης. Το κάθε τμήμα, ο κάθε συνάδελφος, και η κάθε εκπαιδευτικός επέλεξαν προφανώς κάποια από τα στοιχεία που έχουν σχέση με την Ελληνική Επανάσταση για να προβάλλουν. Αρκετοί συνάδελφοι, από όσο γνωρίζω, είχαν καλέσει και τους γονείς να παρακολουθήσουν εάν ήθελαν τις διαδικτυακές τους τάξεις. Κάπως έτσι κύλησε, εγώ νομίζω με σχετική επιτυχία, αλλά σε καμία περίπτωση στο επίπεδο το οποίο μας έχουν συνηθίσει οι διαζώσεις εορτασμοί στα σχολιά μας. Τι θα γίνει αύριο, κύριε Μακρυγιάννη? Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, κάποια κατάθεση στεφάνων? Αύριο, από όσο γνωρίζω από την περιφέρεια και το Δήμο, υπάρχει ένα πάρα πολύ σφιχτό πρόγραμμα λόγω μέτρων COVID, το οποίο θα το χαρακτήριζα και λίγο υπερβολικό. Δηλαδή θα γίνει μια κατάθεση στεφάνων με πάρα πολύ λίγα άτομα, με βάση μια πρόσφατη υπουργική απόφαση που εκδόθηκε, η οποία αποτελεί τροποποίηση της προηγούμενης για τα μέτρα COVID. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση αυτή την υπουργική απόφαση δεν περιλαμβάνεται στον εορτασμό, δεν περιλαμβάνεται κανένας εκπρόσωπος σωματείου, ούτε καν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Νομίζω ότι αν είναι και αυτό ένα ακόμα από τα έξυπνα κυβερνητικά μέτρα για την πάταξη της επιδημίας και την αντιμετώπιση της, είναι τουλάχιστον φάουλ, όχι μόνο γιατί είναι τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και έπρεπε με έναν τρόπο έστω και συμβολικό να μπορούμε όλοι να δώσουμε το παρόν, αλλά γιατί είναι προφανές ότι η μετάδοση δεν θα γίνει σε έναν ανοιχτό χώρο σε μισή ώρα με τήρηση των μέτρων προστασίας. Αλλού γίνεται η μετάδοση, γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γίνεται στους χώρους εργασίας που δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας, έτσι. Οπότε αυτό θα γίνει αύριο, από όσο γνωρίζω, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Κύριε Μακρυγιάννη, θα θέλαμε και το δικό σας μήνυμα για αυτή την επέτειο. Ναι, κοιτάξτε, το δικό μου μήνυμα είναι ότι 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση παραμένει επίδικη η πλήρης ελευθερία και δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Με βάση και το πνεύμα του Ρίγα Φεραίου, ο οποίος έλεγε ότι όταν η διοίκηση με οποιοδήποτε τρόπο καταπατά τα δικαιώματα των ανθρώπων, των πολιτών, αυτοί έχουν δικαίωμα να τα διεκδικήσουν με κάθε τρόπο, έτσι και σήμερα νομίζω, ακριβώς γιατί βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο της ιστορίας όπου με το πρόσχημα της πανδημίας, όχι μόνο στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, περιστέλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να τα θυμόμαστε. Ο αγώνας για την ελευθερία δεν σταματάει ποτέ και αυτό το μήνυμα θέλουμε να μεταδώσουμε και στους μαθητές μας, ότι είναι χρέος του σημερινού μαθητή, του αυριανού πολίτη, ο οποίος θα ζει σε αυτή τη χώρα αλλά και οπουδήποτε να ζει, η προάσπιση των ιδανικών της ελευθερίας και της δημοκρατίας για όλους τους ανθρώπους και χωρίς διακρίσεις. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μακρυγιάννη. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Γεια σας.